έχει βαρεθεί η ψυχή μου να μου γράφετε για άτομα που έχω μαλώσει. Ωραία, ακούστε προσεκτικά. Ποια είναι η έννοια του beef? Ωραία, μάθημα πρώτο. Ή θα σου τελειώσω την καριέρα ή θα σε σπάσω στο ξύλο. Ωραία. Εφόσον δεν γίνεται τίποτα από τα δύο, είναι bullying. Οπότε μη μου στέλνετε και μου λέτε θα σε πιάσει αυτή και θα σε κάνει έτσι, θα σε πιάσει άλλη, θα με πιάσει έτσι. Μάγκες, τις ρίχνω όλες από ένα κεφάλι πλάς. Λοιπόν, οπ, τέλειο. Πέρα το ότι θα νιώθω ότι δέρνω το ανήλικο ξάδερφό μου, εντάξει, θα φάω και καμιά μήνυση για bullying. Μη με μπριζώνετε. Καλά έχω ανεμίσει. Δεν θέλετε να αρχίσω πάλι τα δικά μου τα έργα, τα περίεργα, τα έτσι, τα αυτά, τα λιώτικα, τα ποκίνα. Άντε. Και απλά αποδεχτείτε ότι όσοι μου έχουν πάει κόντρα φλοπάρουν ασταμάτητα. Εγώ έχω να βγάλω μουσική 4 μήνες. Και όλοι ψάχνουν, όσοι με στηρίζουν ψάχνουν που είμαι, τι κάνω, τα unrelease μου όλα. Οι άλλοι βγάζουν και τους γράφουν στα αρχίδια τους. And it is what it is. Τέλος πάντων, έχω βαρεθεί να λέω τέτοια πράγματα. Εντάξει, κάποια πράγματα πλέον φαίνονται. Δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Οι αριθμοί μιλάνε. Εντάξει. Όταν τα έλεγα ήμουν κακιά και η ψεύτρα ίσως ή αυτή που λέω την άνε. Τέλος πάντων, ανοίξε το στοματάκι τώρα γιατί μπαίνει και μόκο όταν μιλάμε. Εμείς βλέπουμε το μέλλον, το ξέρουμε. Εσείς κάντε κανένα μπέ. Και τέλος πάντων να κλείσω αυτά τα story γιατί έχω πάρει φόρα εδώ πέρα και τα έχω κάνει πολλά. If she dead, she dead. Εντάξει. If she dead, she's not breathing. Αφήστε την αναπαυθεί. Εν ειρήνη.